Γεια χαρά φίλοι και φίλες του Game Over GR. Σας έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ έτσι special βιντεάκι και βασικά και μια πρώτη απόπειρα είναι για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε εδώ με το Share Factory του PlayStation 4, το οποίο αναβαθμίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και έχει πολλά εργαλεία ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, προχωράμε εδώ στην ουσία αυτού του βίντεο που είναι το Rise of the Tomb Raider, η special έκδοση που βγήκε πριν από λίγες ημέρες για PS4. Όπως ίσως θυμάστε, το Rise of the Tomb Raider κυκλοφόρησε το 15, τέλη του 15 για Xbox One ως exclusive. Είχε κάνει μια συμφωνία η Microsoft με την Square Enix και την Crystal Dynamics και πλέον το παιχνίδι για τα 20 του χρόνια, το γιορτάζει τώρα το 2016, κυκλοφορεί και στο PS4 ως 20th anniversary, δηλαδή 20η επέτειος. Εδώ τώρα βλέπουμε λίγο gameplay που έχω γράψει από το κυρίως campaign του παιχνιδιού. Εδώ είναι το Soviet installation επίπεδο, δηλαδή είναι περίπου κάνα διωράκι, μια μισή δύο ωρίτσες περίπου μέσα στην ιστορία, μέσα στο campaign, το οποίο είναι ίδιο με την έκδοση του Xbox One πρακτικά, έτσι. Τώρα αυτό που δεν φαίνεται έτσι ενδεχομένως είναι ότι έχει καλύτερη ανάλυση για 3080p, αλλά πρακτικά το παιχνίδι είναι ίδιο. Εδώ τώρα είναι ένα κομμάτι που είναι το combat gameplay, έτσι, που βγάζει το Tomb Raider. Η ουσία όμως αυτού του βίντεο είναι αυτό που βλέπετε τώρα αμέσως. Αυτό είναι το Croft Manor. Δεν υπήρχε στο Xbox One αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι ένα ολόκληρο level διάρκειας μίας περίπου ώρας, το οποίο εγώ σε αυτό το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή το έχω ολοκληρώσει βεβαίως και επίτηδες δεν παίζω την κανονική έκδοση, δηλαδή να κάνω new game για να μην έχω spoilers. Απλά κάνω μια περιήγηση εδώ στο free mode που ξεκλειδώνει αφού το ολοκληρώσεις. Λοιπόν, αυτό το mode εδώ, το Croft Manor, ουσιαστικά είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που ταιριάζει με το story του παιχνιδιού, της αρχικής ιστορίας του Rise of the Tomb Raider. Από τη μία σεναριακά ταιριάζει, από την άλλη σαν gameplay είναι τελώς διαφορετικό, είναι πιο πολύ adventure το κομμάτι αυτό. Έχεις έναν τεράστιο χώρο, την έπαυλη της οικογένειας Croft, στην οποία πρέπει να ψάξεις να βρεις κάποια clues, δεσμούς αίματος, blood ties, έτσι κι αλλιώς blood ties λέγεται το συγκεκριμένο, ας πούμε DLC, ας πούμε έξτρα κεφάλαιο τέλος πάντων. Πρέπει να βρεις δεσμούς οικογενειακούς και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οικογένεια της Λάρα, κυρίως με τη μάνα της και με τον πατέρα της, μέσω των οποίων θα καταφέρει, δεν θα σας πω spoiler τώρα ποιος είναι ο λόγος με τον οποίο καταφέρνει, αλλά μέσω των οποίων στοιχείων αυτών θα καταφέρει να γλιτώσει την έπαυλη από τα χέρια του θείου της, του Άτλας, ο οποίος θέλει να πάρει την περιουσία, είναι ένα λαμόγιο αυτός τέλος πάντων. Λοιπόν, το gameplay εδώ είπαμε δεν έχει μάχες κτλ, είναι adventure style, δηλαδή πρέπει, ξεκινάς από ένα δωμάτιο που υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο κλειδωμένο, χρηματοκιβώτιο μάλλον, πιο σωστά. Πρέπει να βρεις κάποια στοιχεία τα οποία θα σε οδηγήσουν τελικά να ξεκλειδώσεις αυτό το θησαυροφυλάκιο, το χρηματοκιβώτιο, πιο σωστά, πάλι το έκανα λάθος. Και μέσα σε όλο αυτό έχει πάρα πολλά collectibles, έχει πάρα πολλά στοιχεία, είτε σε μορφή ημερολογίου είτε ηχογραφημένες κασέτες που αναλύουν την ιστορία του πατέρα της Λάρα και της μητέρας της, την οικογένεια, τι έχει προηγηθεί, το παρελθόν, τον αγώνα του πατέρα της να βρει το ελιξίριο της αιώνιας ζωής κλπ. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον mode, πρέπει να πω. Βέβαια είχα κάποιες δυσκολίες, διότι αν σκεφτείτε ότι η μηχανή του παιχνιδιού είναι φτιαγμένη για ανοιχτό περιβάλλον και combat και platforming, είχα κάποια προβλήματα με την κάμερα σε κλειστά σημεία, γιατί όλο το περιβάλλον εδώ είναι κλειστό, να βλέπετε τώρα εδώ ας πούμε. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη, λίγο μετά νομίζω πηγαίνω και σε άλλο δωμάτιο που είναι το γραφείο του πατέρα της, το δωμάτιο της μητέρας της όπου ζωγράφιζε, η γκαλερί της τέλος πάντων ας πούμε, το εργαστήριό της που έκανε ζωγραφική. Και αυτό είναι το βασικό κομμάτι του Blood Ties. Τώρα, αυτό που βλέπετε τώρα το βίντεο εδώ, το intro, το έχω αφήσει γιατί
Πρακτικά εντάξει δεν έχει κάποιο spoiler. Είναι ένα ακόμα extra mode που υπάρχει στο Blood Ties, λέγεται Lara's Nightmare. Και εδώ είναι, έχουμε να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, με ένα ύφους Dark Souls mode. Δηλαδή με 2-3 χτυπήματα έχει πεθάνει και τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποια zombies, κάποια πλάσμα, ο zombies, τέλος πάντων κάποιους δαίμονες. Θα δείτε τώρα που εμφανίζονται. Και έχει challenge εδώ πέρα, πρέπει να εξολοθρέψεις τρεις δαιμονικές κεφαλές που εμφανίζονται σκόρπιες και randomized μέσα στο επίπεδο. Είναι νύχτα, είναι διαφορετικό το περιβάλλον εδώ, έχεις όπλο, να τα αυτά εδώ είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και κάθε φορά που χάνεις γίνεται reset, αλλάζουν οι θέσεις που βρίσκονται τα collectibles, οι σφαίρες, τα πυρομαχικά που είναι περιορισμένα. Αλλάζουν οι θέσεις των τριών δαιμόνων που πρέπει να σκοτώσεις. Αλλά το βρήκα πολύ άδικο και πολύ δύσκολο. Σου εμφανίζονται από παντού, γίνονται spawn από οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα καινούργια πράγματα, τα καινούργια βασικά πράγματα που υπάρχει στο Rise of the Tomb Raider στην έκδοση του PS4. Κυκλοφορεί ήδη. Μπορείτε να το προμηθευτείτε αν σας ενδιαφέρει και όσοι θέλατε να το παίξετε και δεν μπορούσατε όταν είχε βγει στο Xbox One. Θα ακολουθήσει και review στο Game Over GR φυσικά. Αυτά από εμάς, Γιώργος Καλήφας για Game Over GR. Bye.